Το διεθνές δίκαιο είναι με το μέρος μας, αλλά δεν είναι τίμιο ξύλο, κύριε Σαχίνη, σας το είπα και πριν. Δεν είναι τίμιο ξύλο που όποιος το έχει πάνω δεν τον πιάνουν τα βόλια, δεν τον πιάνουν επιθέσεις του εχθρού του κτλ. Το διεθνές δίκαιο είναι ένα όπλο, αν αποφασίζεις να δώσεις μάχη. Αν δεν δίνεις καμία μάχη και λες ότι έχω δίκιο και ότι αυτό που κάνει ο άλλος είναι παράνομο κτλ. Απλούστατα δεν σε παίρνουν στα σοβαρά. Υφιστάμεθα επίθεση και όχι προκλήσεις από την Άγκυρα, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή αντιθέσεις της Κρήτη TV. Ο πρέσβης επιτιμεί με μάχημη θητεία σε νευραλγικές πρωτεύουσες και διπλωματικές αποστολές, Γιώργος Αϊφαντής. Δεν είναι ότι ξαφνικά τους έπιασε μια κρίση επιληψίας, δεν ξέρω και εγώ τι. Και είναι πολύ λάθος να το βλέπουμε εμείς ως παραλήρημα και ως κρίση. Οι άνθρωποι προωθούν πολύ μεθοδευμένα και οι τρίτοι το βλέπουν, εμείς δεν το βλέπουμε ίσως. Μία στρατηγική η οποία χτίζει σε όλα τα επίπεδα. Στην πρεμιέρα της εκπομπής για τη νέα τηλεοπτική περίοδο, διακεκριμένοι διπλωμάτες και στρατιωτικοί προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν τις κινήσεις της Άγκυρας, που καλλιεργεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα ένα συγκρουσιακό κλίμα, φωτίζοντας παράλληλα και τις επιλογές της Ελλάδας. Οι απαιτήσεις τις οποίες έχει θέσει η Τουρκία στο τραπέζι και οι οποίες δεν πρόκειται να αποσυρθούν, είτε εκλεγεί ο Ερντογάν, είτε εκλογούν οι αντιπαλοί του, είτε γίνει παράταση της παρουσίας του Ερντογάν στην κυβέρνηση, δεν μπορούν να διευθετηθούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, θεωρώ εγώ, από οποιαδήποτε κυβέρνηση, είτε τη σημερινή, είτε αυτές που θα προκύψουν στο μέλλον. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί με μια προβοκάτσια που μπορούν να σχεδιάσουν οι Τούρκοι, όντως θα λάβει σάρκα και οστά να βλέπουμε την δίθεν αμυνόμενη Τουρκία και τη δίθεν επιτιθέμενη Ελλάδα. Ο κ. Πρέσβης είπε ότι αν κάτι φοβούνται οι Τούρκοι είναι τη δυνατότητα την ώρα που θα επιχειρήσουν επέμβαση, έφοδο, κατάληψη, βομβαρδισμό να έχουν ένα συντριπτικό πλήγμα από τον νησιωτικό χώρο είτε στα παράλια τους είτε στο εσωτερικό. Το φοβούνται πραγματικά. Νομίζω φοβάται τον Εύρο και φοβάται την επέκταση του πολέμου και τη δική μας ισχυρή αντίδραση. Κατά τη γνώμη σας λοιπόν, τι πρέπει να έχει καθαρό ο Έλληνας? Πρέπει να είναι έτοιμος να κάνει θυσίες, να κάνει θυσίες για την πατρίδα του. Στο μεταξύ, στην παρέμβασή του, επί χρόνια ανταποκριτής ελληνικών και κυπριακών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ουάσιγκτον, έδωσε την είδηση της νέας φιλελληνικής παρέμβασης του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντες, που με την τροπολογία που κατέθεσε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Γερουσίας, ουσιαστικά μπλοκάρει την πώληση και αναβάθμιση των F-16 στην Τουρκία. Ένας γερουσιαστής με την ισχύ του Μενέντες αποφασίζει να βγει απέναντι και προς τον Ερντογάν, αλλά και προς τον πρόεδρο Biden. Και λέω ότι βγαίνει και εναντίον του πρόεδρου Biden, διότι στη Μαδρίτη τον περασμένο Ιούνιο είχε ανακοινώσει ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει την Τουρκία να αγοράσει αυτά τα F-16.